κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλησπέρα, διαλέγετε και παίρνετε 60 προσωπικοί δίσκοι, 75 παραστάσεις, 4 ταινίες, 6 σίριαλ. Πρόκειται για μουσικοσυνθέτη, ερμηνευτή, παραγωγό, στιχουργό, καλλιτέχνη, μάλλον από τους σημαντικότερους που έχουμε, κατά κοινή ομολογία, τελευταία ταχώνει, έχει απασφαλίσει και ρίχνει, κατά πάσα κατεύθυνση. Τώρα, πόσο απέχει η αντισυμβατικότητα από την χοντράδα και τι κρύβεται μέσα στην ψυχούλα του ανθρώπου που έχουμε πίσω μας. Απόψε, ευθέως, με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Σταμάτη, μιλάμε στον Ενικό. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Έχω δύο σελίδες σημειώσεις και μου φαίνονται και οι δύο άχρηστες όταν σε έχω απέναντί μου. Τι κρύβεται μέσα στην ψυχούλα σου? Ένας κόσμος που ούτε κι εγώ με τα χρόνια τον ανακάλυψα. Βασικά ένας που τραγουδάει πάντως. Ο τρόπος με τον οποίο κανείς μπορεί να κάνει ένα μακροβούτι στην ψυχή, στο σωθικό και στην καρδιά του, ποιος είναι? Πάει συνταγή. Αν υπάρχει κάποια συνταγή, είναι κυρίως να μπορεί να ελευθερώνει τον εαυτό του την ώρα της δημιουργίας. Για μένα αυτή είναι μια στιγμή που καταλαβαίνω αν έχω αδικήσει καμιά φορά από τη βία της ζωής και της καθημερινότητας αυτή μου την πλευρά. Μόνο τότε το καταλαβαίνω και... Τι είναι ελευθερία? Καμιά φορά, τι είναι ελευθερία? Είναι η... Για μένα ο δρόμος για το Θεό μας. Δηλαδή... Για την ιδεατή μας εικόνα. Και ο Θεός είναι αυτό, είναι η ιδεατή μας Νομίζω, εικόνα. Νομίζω, ναι, ο Θεός του καθενός είναι η ιδεατή του εικόνα. Αυτό που σε ένα σύμπαν αντικατοπτρίζει το ιδανικό. Υπάρχει Θεός του καθενός. Τον ιδανικό στα μάτια. Υπάρχει, νομίζω, ναι. Υπάρχει ένας Θεός που μας καλύπτει. Εγώ νομίζω υπάρχει Θεός του καθενός. Και αυτός ο Θεός του καθενός, επειδή είναι ένα αόρατο σύμπαν, δεν είναι ορατό, διαμορφώνει μέσα στα χρόνια, σε αυτό το επίπεδο που ζούμε, το δύσκολο, το κολλασμένο, το βάρβαρο, διαμορφώνει από το οποίο θα εξαιρέσω μόνο τον έρωτα, δηλαδή μόνο ο έρωτας. Μια φορά μου είχε πει ο Μοσχίδης, αυτός σπουδαίος, το οποίος κάτι που το κράτησα στο τέλος μιας παράστασης που τον είχα φέρει να τη δει, και μου λέει, καθόμουν δίπλα του και κοιτάζαμε αυτό που είχα φτιάξει, και μου λέει, μόνο όταν ερωτευόμαστε και όταν παίζουμε στη σκηνή έχουμε δρόμο για το Θεό μας. Ο έρωτας είναι κάτι το οποίο έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό. Χάσει, όχι, απλώς... Τα μίντια βοηθούν τον έρωτα, η τεχνολογία βοηθάει τον έρωτα. Όχι, όχι. Μας το χάλασε, πιστεύω, βασικά. Η ευκολία που έχουμε να επικοινωνήσουμε με ένα φλερτ, ας πούμε αυτή τη στιγμή, μέσα από το διαδίκτυο, το Facebook, ξέρω εγώ, τα Twitter, το Facebook βασικά, αυτά τα inbox. Φλερτάρεις μέσα από το Facebook? Όχι. Κάνεις παιχνίδι, όχι, ηλεκτρονικά? Όχι. Δεν, θα σου πω γιατί δεν το κάνω. Γιατί δεν θέλω να μένει σε έναν εγκέφαλο ενός κομπιούτερ, ναι, η προσωπική μου συνομιλία με κάποιον, κάποιους, κάποιαν, διατυπωμένη και αποθηκευμένη SAE. Ψηφίστηκε τώρα, ελήφθη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι εταιρείες που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η Facebook, η Google, η Yahoo, ναι, και τα σχετικά, είναι υποχρεωμένες σε περίπτωση που τους ζητήσουμε να τα σβήσουν. Εντάξει, όλα αυτά. Τρέχα γύρω. Αν ήξερες ότι θα σβήσουν όλα αυτά, θα έκανες cyber. Τρέχα γύρω, όχι. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Θέλω να δούμε κάτι. Δεν μ' αρέσει. Μαζί. Είναι μακράν μου. Σκέφτομαι εδώ. Λοιπόν, κοίτα, εδώ, πρωινό.
Πρωινό καναλιού κρατεού. Ναι, κρατεού λοιπόν, πολύ. Βλέπουμε την αποτρίχωση ενός εδίου. Ναι. Με όλες τις ανατομικές λεπτομέρειες, νομίζω, εμφανείς στην κοινή θέα του τηλεθεατή. Εδώ στείνουμε το κορίτσι στα τέσσερα. Ναι. Σιγά-σιγά. Ούτως ώστε πρέπει να το δω αυτό. Κοίταξε. Διαπαιδαγωγήσουμε το φιλοθεάμον κοινό ως προς τις τεχνικές αποτρίχωσης των οπισθίων και των περιοχών έτσι στα πέριξ αυτού. Κοίταξε, εγώ επειδή αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες, οτιδήποτε υποβιβάζει το αίσθημα για το φίλο αυτό, δεν είναι δουλειά δηλαδή αυτό να το δούμε σε ένα πρωινό, δηλαδή... Τι σκέφτομαι, θα σου πω πίσω από αυτό. Την κοπέλα αυτή που είναι υποχρεωμένη να πάει αντί αμοιβής να δείξει σε ένα πρωινάδικο μέσα σε αυτό το παγωμένο στούντιο με όλο αυτό τον κόσμο γύρω-γύρω την γεννητική της περιοχή με ενοχλεί. Σκέφτηκες ότι η κοπέλα αυτή μπορεί να μην είχε διανοηθεί καν ότι αυτό θα γινόταν viral, ότι θα πέρναγε και θα έκανε 350.000 views. 350.000 views στο YouTube. Αυτά με τρομάζουν εμένα, θα σου πω γιατί. Είχα κάνει ένα μονόπρακτο, το θυμάσαι, μαζί με τον αδερφό σου, του Άκη Δήμου, με μία τύπησα. Το θυμάσαι. Τα δύο παιδιά. Με μία τύπησα. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Το αυτό είχε κάνει η Δημήτρης και εγώ είχα κάνει την άλλη, την κοπέλα που σκοτώνει τον εραστή της γιατί βγάζει το εδίο της στο διαδίκτυο. Ο τρόπος που έχει μπει το μεγάλο μάτι στη ζωή μας, μας κοιτάνε από παντού, πάντα, ναι. Πια. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να μας προφυλάξει, αλλά η ιδιώτευση είναι επικίνδυνη, κινδυνεύει. Η ιδιώτευση μας κινδυνεύει. Είναι αυτό το μεγάλο μάτι. Προσπαθούσα όλες αυτές τις μέρες που σε μελετούσα αυτή τη φορά επισταμένος και όχι από τη δική μου έτσι αγάπη για την δουλειά σου. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς ακριβώς το έχεις τοποθετήσει μέσα σου και αν έχεις καταλήξει. Αυτό το μεγάλο μάτι είναι προϊόν ενός σχεδιασμού. Ναι. Ναι, όχι αυτοματισμός. Δεν είναι αυτοματισμός, για παράδειγμα, του καπιταλισμού, της ελεύθερης αγοράς, της ασυδοσίας. Είναι σχεδιασμός. Πριν πάρα πολλά χρόνια, σε κάποιο έτσι στούντιο. Μπορεί να είναι και 20-25 χρόνια. Είχα βρεθεί με τον Στεφανή, τον ψυχίατρο. Έβλεπα. Σαν καλλιτέχνης έχω και ένα, αυτό που λέμε, το τρίτο μάτι που καταλαβαίνει, ακούει. Αυτό είναι το ηλιακό πλέγμα. Το μάτι είναι εδώ. Ναι. Ηλιακό πλέγμα. Οι Ινδοί εδώ το ζωγραφίζουν, ναι. Το βλέπεις. Έλα ρε. Το μεγάλο μάτι. Ναι, οκ. Okay. Από εδώ ακούω. Από εδώ βλέπω, από εδώ καταλαβαίνω. Και αυτό πιάνεται όταν κάτι στην ισορροπία μου δεν είναι εντάξει. Μου είχε πει λοιπόν ο Στεφανής, ο στόχος είναι να μας βάλουν όλους μπροστά σε μια οθόνη. Και τι εξυπηρετεί αυτό? Δηλαδή γιατί να είναι ο στόχος κάποιου κέντρου εξουσίας, υποθέτω κάτι τέτοιο εννοείς. Ενώ ένα είναι το κέντρο εξουσίας αυτή τη στιγμή, δεν είναι πολλά. Ποιο? Το ονομάσω εγώ. Ναι, ονόμασέ το. Σε μικρή ακροματικότητα αποκλείεται. Μα αν το ονομάσεις μπορεί να μεγαλώσει ακροματικότητα, να γίνουμε κι εμείς viral. Ξέρουμε όλοι. Όπως το εδίο της κυρίας. Είναι το ίδιο κέντρο εξουσίας που δημιουργεί αυτή τη στιγμή διχασμό σε ένα λαό. Ναι. Που πληρώνει να σκοτώνουν ανθρώπους. Που μας βάζει. Ποιο όνομα έχει? Φοβάσαι. Ξέρεις κάτι. Φοβάσαι να το πεις. Υπάρχουν. Αν το ξέρα. Ναι. Ενδεχομένως να ήμουν. Όχι εδώ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Αν δεν το ξέρεις όμως, πώς μπορείς να κατανοήσεις? Το ξέρω είναι εισαγωγικά. Το ξέρω είναι εισαγωγικά. Σκέφτεσαι ποτέ ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ποσοστό περιθώριο λάθος? Αυτό που δηλαδή με απασχολεί πάντα, κοίταξε να δεις. Από αυτούς τους εγκεφάλους που τους στείνουν για το χρήμα της τύχης της ανθρωπότητας. Ναι. Και κάνω αυτή την άθλια γελία ερώτηση πάντα. Νομίζω ότι είναι αθάνατη. Γιατί ξέφυγε
sorry, τόσο πολύ το focus από αυτό που θα λέγαμε κανονική ανθρώπινη ζωή. Για παραπάνω λεφτά. Έχεις μιλήσει σε κάποια στιγμή... Για παραπάνω λεφτά, για παραπάνω λεφτά, για παραπάνω λεφτά. Διαλύσαν τις οικονομίες για να γίνουν μεγαθύρια. Χτίζουν... Ποιοι. Τα λεφτά. Όποιος έχει λεφτά είναι σε αυτή τη συνομοταξία. Τα πολλά λεφτά. Και όποιος ακόμα καλός άνθρωπος. Εγώ έχω τυχαίνει να έχω έναν πολύ αγαπημένο φίλο. Πολύ αγαπημένο φίλο. Πάμπλουτο. Ο οποίος έχει φτάσει πια στην ηλικία να κληρονομήσει την αυτοκρατορία και έχει διαταραχθεί. Γι' αυτό τα τρως εσύ, για να μην κάνεις καβάτζα και τα λεφτά, να διαταράσεις. Καταρχήν δεν είχα ποτέ πολλά. Δεύτερον, είμαι προϊόν μιας οικογένειας. Πόσα είναι τα πολλά λεφτά? Αυτό που λέμε, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Δεν έχεις φτάσει στη ζωή σου σε κάποια στιγμή να έχεις τέτοια άνεση? Όχι, γιατί άνεση. Πάντα είχα αυτή τη συμπεριφορά. Κοίταξε να δεις, εγώ είχα μία... Να λες ό,τι θέλω το έχω. Η επιτυχία σου μέχρι τώρα δεν το έχει εξασφαλίσει ούτε για ένα διάστημα αυτό? Όχι, γιατί έχω ό,τι θέλω χωρίς να χρειάζεται να έχω πολλά λεφτά. Mm-hmm. Δηλαδή η τύχη μου, η χαρά μου, τα όρια μου αν θέλεις. Έπειτα γενικώς είχα μία αντίληψη για το χρήμα πάντα, ότι χρειάζεται μόνο για την καύση. Δουλεύουμε και με, δουλεύουμε και με, δουλεύουμε και με. Εντάξει, πιο νέος δεν σκεφτόμουν καθόλου το γύρας. Τώρα όσο αρχίζει κανείς και μεγαλώνει, εγώ μειώνονται και οι απαιτήσεις του. Τα κες, τα τρως, τα πίνεις, ή και τα τρία? Όχι, δεν πίνω. Αχα. Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, είναι γνωστό αυτό. Είμαι πολύ του κέρασε. Δηλαδή μπορώ να αποτύξω 10 να πάω να φάμε, ξέρω, εγώ θα πληρώσω. Ροκ είναι να έχεις, είναι να πίνεις, και άμα δεν έχεις είναι να πίν. Είναι να δίνεις. Να δίνεις. Και άμα δεν έχεις, θυμάμαι το βράδυ αυτό, ίσως έχει ενδιαφέρον να το πούμε έτσι για την ανεκδοτία της βραδιάς. Το βράδυ που γράψαμε αυτό το τραγούδι στο σπίτι του Σταμάτη Φασουλή στο Λυκαβητό, για να παίξει την άλλη μέρα να το πει ο Βλάσης, ο Μπονάτσος στην... σε μια πρεμιέρα στο Πάρκ. Και όπως τρέχανε τα λόγια, η Λίνα καθόταν σε μια πολυθρόνα, εγώ ήμουν στο τραπέζι και ο Φασουλής ετοίμαζε κάτι να φάμε. Ήταν πολύ αργά. Και λέγαμε στίχους. Και λέω, και όταν λέγω, και όταν έχεις τότε να δίνεις, και φωνάζει ο Φασουλής από την κουζίνα, και όταν δεν έχεις είναι να δίνεις. Τότε να δίνεις. Αυτό είναι. Τι κάνει τον ταλαντούχο άνθρωπο σπουδαίο? Ποια είναι δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά, ή αυτή η στιγμή, δεν ή αυτή η ευλογία, η άβρα? Δεν ξέρω, Κωνσταντίνο. Τι είναι ταλέντο? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιστεύω αυτό που λέμε, σε φύσηξαν οι μοίρες την ώρα που πούσκαγες στη ζωή και κληρονόμησες κάτι, ή το έφερες αυτό, ή ήρθες, αυτό που λέω εγώ, με εντολή. Ήρθες με εντολή. Τα βλέπεις δετερμινιστικά τα πράγματα. Δεν σ' αρέσει αυτό? Καλλιτέχνης είμαι. Οι καλλιτέχνες τα βλέπουν τα πράγματα ως προκαθορισμένα, μοιραία και δετερμινιστικά? Πώς αλλιώς να εξηγήσω εγώ αυτό το μεταφυσικό πράγμα, ότι ήρθα με αυτήν την πνοή? Mm-hmm. Πότε την ένιωσες πρώτη φορά? Πολύ νωρίς. Ότι θα γίνω καλλιτέχνης, πολύ νωρίς. Πολιτικές επιστήμες γιατί έκανες? Γιατί γκρίνιαζε η οικογένεια να πει κάτι να σπουδάσεις, τα γνωστά που τραβάνε όλοι. Ναι. Διάλεξα εκεί που ένιωθα λίγο πιο πλατή το πεδίο για να κάνω αυτό που βασικά ήθελα, που ήταν εδώ, η μουσική. Και μετά όταν έφυγες... Παρόλα αυτά, η Πάντιος ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Δηλαδή, στην πολιτική μου δράση, στην κοινωνική μου δράση, στο ότι εκεί βρήκα, αν θέλεις, και τους πρώτους ανθρώπους με τους οποίους έκανα τέχνη. Ο δημιουργός, περισσότερο από τον εκτελεστή ενδεχομένως, χρειάζεται να έχει τη βάση, τα θεμέλια και τα πατήματα μιας παιδείας? Βέβαια. Και για να είμαι και ειλικρινής, αυτό δεν σταματάει ποτέ. Τι διαβάζεις τώρα? Κοινωνικά. Ρυπίν. Στο Κομωδίνο τι έχεις? Έχεις Κομωδίνο? Δεν έχω Κομωδίνο. Όχι, δεν έχω Κομωδίνο. Έχω ένα πολύ μεγάλο κρεβάτι που κοιμάμαι, πέφτω ξέρω και κοιμάμαι.
τώρα διαβάζω δύο μουσικά βιβλία πολύ ωραία. Τα οποία είναι? Για την ενορχήστρωση. Mm-hmm. Ναι. Είσαι τακτικός ή ακατάστατος, δηλαδή αν δει κανείς? Είμαι βασικά τακτικός ακατάστατος. Είναι όλα χύμα και ξέρω που είναι το κάθε τι. Δέχεσαι κανέναν να μπει στο χώρο σου και να σε βοηθήσει να το καθαρίσει, να κάνει ένα πολύ μικρό σπίτι. Σουγκαρίζει μόνο σου. Όχι, έρχεται μια γυναίκα μια φορά την εβδομάδα η οποία δεν μου πειράζει ποτέ. Don't touch areas. Μερικά σημεία. 350.000 άνθρωποι πήγαν και κλίκαραν για να δουν το αποτριχούμενο εδίον τη νεαρά κοπέλα που μπορεί να μην είχε φανταστεί ποτέ το τι θα συνέβαινε. Σε μια Ελλάδα τη κρίση, α πούμε, είχε. Ο Ολυμπιακός όλη την Πειραιώς κατάφυτη από αυτοκίνητα μέχρι το σχεδόν μέχρι την Κλειφάδα. Δεν πειράζει. Ναι, και τη μετενσάρκωση δηλαδή, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου κάτω από τα Δοκάρια. Δεν πειράζει. Δηλαδή δεν πειράζει. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να κρίνω τους ανθρώπους που κάνουν το κλικ για να δούνε ένα κορίτσι να αποτριχώνεται. Το θέμα είναι. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν το κλικ. Ζούνε καλά? Όχι. Βρίσκεις μία σύνδεση μεταξύ του δεν ζούνε καλά και του κλικ? Το πάω και αλλού. Αυτό και το λέω. Καθώς είσαι και παιδί της Παντίου. Λοιπόν. Εμένα με νοιάζει αν μετά από αυτό το κλικ βρίσκονται με έναν σύντροφο και το γλεντάνε. Δηλαδή αν αυτό του στείλει. Πολύς έρωτας. Πλασιά. Πολύς έρωτας χαμένος. Πολύς αυνανισμός μπροστά σε οθόνες. Το ιδίω της κυρίας ξαναλέω και το βράδυ. Πού το πάω? Και το βράδυ αίμα. Τι δείχνει η ελληνική τηλεόραση? Έχεις τηλεόραση, βλέπεις τηλεόραση? Όχι, δεν έχω τηλεόραση. Έχω πάψει τη σχέση μου με το. Βεβαίως, αν θέλω να δω κάτι, ποιο το βλέπω στο κομπιούτερ. Την ίδια μέρα που βγαίνει το συγκεκριμένο βίντεο, το βράδυ μας απασχολεί ένα άλλο βίντεο. Είναι το ξημέρωμα, βγαίνει ο ήλιος, το φως και μετά πέφτει. Το σκότος και το έρευος και το καθένα φέρνει μαζί του δωράκι από ένα βίντεο. Το πρώτο βίντεο είναι αυτό το οποίο είδαμε, το δεύτερο δεν θέλω να το δείξω. Όχι. Και έχει να κάνει με τους εκτελεστές των δύο παιδιών στη λεωφόρο Ηρακλείου. Το πρωί θα ξαναπώ σεξ, κάτι. Το βράδυ φόνος. Τι λέει αυτό κάτι, για μια κοινωνία? Θα ξαναπώ κάτι, το είπα και στην αρχή. Αυτοί που πληρώνουν. Γιατί κάποιοι πληρώνουν για το φόνο αυτό. Και τον προηγούμενο και τον τωρινό. Υπάρχει κάποιος που πληρώνει. Συμφωνείς με τον Κασιδιάρη αυτή τη στιγμή? Αυτό δεν γίνεται έτσι. Συμφωνείς με τον Κασιδιάρη? Δεν ξέρω με τι συμφωνώ. Ο Κασιδιάρης χθες. Δεν το λέω από την πλευρά κανένας. Γιατί πριν από τη Χρυσή Αυγή σκοτώθηκε. Όχι. Μπορεί μαζί με τον Κασιδιάρη να συμφωνείς και με έναν υποστηρικτή του Ανταρσία. Άκουσε με να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω το εξής. Ότι όταν γίναν οι φόνοι, και ο ένας και ο άλλος φόνος, το προηγούμενο βράδυ στην ατζέντα ήταν άλλα θέματα. Στη δημοσιογραφική ατζέντα, δημοσιογράφος είσαι, μπορείς να το δεις. Θα μιλάγαμε για τρόικα. Δεν είναι με δουλειά μου. Θα μιλάγαμε για τρόικα. Στο λέω έτσι. Εάν δεν είχε γίνει... Μετατοπίστηκαν και, το φωνικό. Και επίσης επισημαίνω ότι το βράδυ... Που συνελήφθη. Συνελήφθησαν οι αρχηγοί της Χρυσής Αυγής. Αυτό που λέμε κυβέρνηση, αν μπορεί να υποτεθεί ότι είναι, ήταν στη Νέα Υόρκη και το βράδυ που συνελήφθη ο Τσοχαντζόπουλος ήταν στο Ισραήλ. Καλώς συνελήφθησαν τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι θέμα μου να το συζητήσω αυτό και να σου πω και κάτι. Εγώ έχω κρατήσει. Εκτό σου τι λέει, δηλαδή. Έχω κρατήσει μια τακτική απέναντι σε αυτό πολύ συγκεκριμένη. Okay. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο φασισμός ελοχεύει στα κέντρα εξουσίας. Αυτό που βλέπουμε έξω είναι το καρτούν του. Λέει λοιπόν ο Κασιδιάρης στον Τράγκα. Ότι δεν θέλω να συζητήσουμε. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω καν αυτό το όνομα. Δεν θέλω να λέμε τίποτα γι' αυτό το κομμάτι που φωτίστηκε, αυτό το κομμάτι φασισμού που φωτίστηκε στον ελληνικό λαό για να δημιουργηθούν αντιθέσεις. Δεν θέλω καθόλου να συζητήσουμε για το ποιος είναι σχεδόν ο ένας. Φιλοσοφικό το ερώτημα. Όταν αγνοείς κάτι. Δεν άπτεται ο φασισμός. Αυτό ασθενή. Ο φασισμός σβηνή. Είναι βία. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα φιλοσοφικό. Όταν αγνοείς κάτι στη ζωή, ξέχνα το όνομα που δεν θες να αναφέρουμε και καταλαβαίνω και γιατί,
ξέχνα και το δεν το δίνεις βάρος, δεν υπάρχει. Στη ζωή γενικά αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν φωλιές όπου... Εγώ πάρα πολλές φορές που έρχονται πράγματα που με πληγώνουν. Που τρυπώνει το κακό και καρκινιάζει. Ω, θα τα αφήσεις. Θα τα αφήσει η δουλειά μας κάθε πρωί είναι αυτή, εσύ Κωνσταντίνε. Για πες. Πώς το χτυπάς αυτό. Ένα. Δηλαδή δεν του δίνεις σημασία, αλλά πώς το χτυπάς. Κοίταξε, άκουσα να δεις. Οι Έλληνες έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο... συν που είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα, το φως. Σήμερα σκεφτόμουν το εξής. Έγινε αυτή η καταιγίδα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό μας έχει χαλάσει το χαρακτήρα. Ξέρουμε όλοι ότι σε 5 λεπτά ένας ήλιος, ένα φως θα τα έχει αθώσει όλα. Σε ποια χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό? Σε καμία. Αυτό μας έχει ακομάθει. Ξέρουμε ότι σε 5 λεπτά θα έχουν αθωωθεί τα πάντα. Αυτό μας έχει κακομάθει. Λοιπόν, αν ξυπνήσεις το πρωί και πεις δίνω, εγώ πολλές φορές που έρχονται πράγματα που με πληγώνουν πολύ, λέω ας το πάω και ακουμπάω το χέρι μου σε ένα εικόνισμα και λέω πάρτο, ανάλαβε το εσύ. Μη μείνει μέσα μου, δεν θέλω. Διάβαζα προημερών μια κουβέντα της αυτής της σπουδαίας γυναίκας της Παΐζη, της Αλέκας. Mm-hmm. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, λέει, μακρονήσια, είδε κόσμο να σκοτώνεται, είδε οι γυναίκες να αφήνουν την τελευταία τους πνοή με τα σωθικά τους ρημαγμένα τους πνεύμας και τα λοιπά, τα έλεγε αυτά. Και λέει, δεν κράτησα μέσα μου καμιά κακία, γιατί δεν θέλω μέσα μου αυτά τα μαύρα ζουμιά. Εντάξει, καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο που νιώθει το σώμα του, νιώθει την ψυχή του, νιώθει λοιπόν, την υπάρξη. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι αφήνουμε μέσα μας να κρατήσει εκδίκηση με μνησικακία, μίσος, έχθρα, βρώμικο, μαύρο, θα γυρίσει, θα γίνει καρκίνος. Με μπερδεύεις τώρα γιατί? Διότι σε πρωινή εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, έχεις γυρίσει και έχεις πει ότι ο Αλέξης πρέπει να ρίξει μια μπουφλάρα στον Βενιζέλο. Το είπα στο Βήμα και παρακαλώ πολύ, στο Βημαγκαζίνο το είπα σε συνέντευξη και δεν το είπα έτσι. Κοίτα, είμαι σχεδόν σίγουρος, δεν έχει σημασία. Γυρνάς και λες ότι θα ήθελα ο Αλέξης να είναι πιο επιθετικός. Η λέξη μπουφλάρα, ναι. Υπενήσεται κάτι. Δηλαδή, εκείνο που με ενοχλεί, αν πρέπει να με ενοχλεί κάτι, για να μην μένουμε στις λέξεις, γιατί μετά γίνονται replay στα περιοδικά και στους ημιαγράμμα του συναδέλφου σου, mm-hmm. Που είναι δυστυχώς όσο πάει ο καιρός όλο και περισσότερο, γιατί κάποτε ο δημοσιογράφος, και το χαιρόμουν αυτό, ήταν στο γεγονός. Mm-hmm. Τώρα όλοι δημοσιογραφούν από το ίντερνετ. Επίσης δεν υπάρχουν αρκετοί δημοσιογράφοι για να καλύψουν τις θέσεις και εδώ και στο γεγονός. Υπάρχουν. Δεν προσλαμβάνονται και δεν πληρώνονται. Απολύονται. Αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι στο γεγονός. Έρχεται το γεγονός σε σένα. Mm. Κατάλαβες. Άρα δεν υπάρχει προσωπική άποψη για το τι τρέχει στο γεγονός. Και στα καλλιτεχνικά συμβαίνει αυτό, και στα θέατρα συμβαίνει αυτό, και στα σινεμά συμβαίνει αυτό. Το έχουμε, είδαμε το τρέιλερ ή ακούσαμε μια εισαγωγή. Τα ακούσαμε όλο. Για μένα, και αυτό είπα και εννοούσα μπουφλάρα. Mm. Απλώς έχω μια γλώσσα και εγώ λαϊκή πολλές φορές και το χαίρομαι. Εννοούσα πάνω του ρίξει μια σφαλιάρα. Εννοούσα ότι ποτέ το λεγόμενο αριστερό θέμα, οποιασδήποτε προέλευσης είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΚΚΕ, είτε είναι Ανταρσία, είτε είναι πιο άκρα, δεν ξέρω τι, καταναλώθηκε μέσα στην πανελίλα. Δεν είδα κανένα τσαμπουκά σοβαρό. Αυτό είναι το θέμα μου. Ένα λεπτό αριστερά, τραγουδάς μπροστά στην ΕΡΤ, βουλιάζεις στα βαθιά νερά, μπλαμπλα, και να με σώσεις δεν νομίζω. Ναι. Στο τέλος. Τα αποκλείω. Και να με σώσεις τα αποκλείω. Τα αποκλείω. Λοιπόν, έχεις πει διάφορα. Βουλιάζω στα βαθιά νερά και να με σώσεις τα αποκλείω, και αυτό είναι στίχος, σατυρικός στίχος της... Αριστοφάνης τώρα ήταν της αυτό. Της Λίνας. Όχι. Είναι μια παράβαση πολιτική που κάναμε στην περσινή παράσταση στη Χελώνα.
Μένουμε στα τραγούδια, τα λοιπόν, οποία είχαμε με περισσότερη πολιτική, αλλά και με ερωτήσεις κατευθυνόμενες στα ψυχικά σου κέντρα. Με έφτιαξες. Θέλω... Αυτά είναι ωραιότατα. Λοιπόν, περισσότερο στα μάτια Κραουνάκης, σε πολύ λίγο. Είμαστε, σου στέλνει τώρα στο διάλειμμα, μας βλέπουν τηλέφωνο και σου στέλνουν τα μωρά σου. Μήνυμα που λέει πάρ τους τα σόβρακα. Πάρ τους τα βρακιά. Τα βρακιά. Εντάξει τώρα τι σόβρακο την βρακή. Πού να ξέρανε ότι τα βλέπαμε εδώ χωρίς βρακιά. Όντας, κλείο, προφανώς το είδαμε. Όντας γλυκός όπως πάντα. Κάτσε να ρίξουμε κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ μαέστρο να πέσει ο βίντεος που έλεγε συγχωρεμένη. Εδώ είμαστε ΕΡΤ. Όπου κι αν πας θα σε πάντα εκεί. Όχι μωρέ, εντάξει. Το έχουμε δείξει πολύ. Θα το φάω σε κάποια στιγμή, αλλά αλλού το πάω. Τη κουλίνα σε λέει. Τι σε πιάσε, μπορείς να μου πεις. Άκουσα να πεις κάτι. Το τρώμε. Θες να το φάμε. Ναι, θα ήθελα να το φάμε. Ωραία. Το έχει διαφημίσει αρκετά το διαδίκτυο. Πάμε δεν με έπιασε στον τίποτα. Άδωνη για φραπέλες. Θα τελειώσω. Αυτό καταρχήν ήταν μήνυμα των φοιτητών να τελειώνουμε. Okay. Ήταν μήνυμα των φοιτητών, δεν το βρήκα εγώ. Mm-hmm. Το πάμε στον Άδωνη για φραπέ. Δεύτερον, γιατί λέω να το σταματήσουμε. Διότι η πραγματικότης ξεπέρασε τη σάτυρα. Α, γεια σου. Προλαμβάνεις. Προλαμβάνεις. Δεύτερον, θα πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια, γιατί δεν ήθελα να δώσω καμία συνέχεια σε αυτή τη γελοιότητα. Εκτός από το γεγονός ότι τότε έγινε πολύ φασαρία, εγώ όταν πήγα στην ΕΡΤ, επειδή ήξερα, καταρχήν πήγα για να στηρίξω τη μάχη των εργαζομένων, έτσι, και πολλών συναδέλφων. Ήξερα τι θα πούμε. Το νούμερο που έκανε ο Μουστάκας για το ότι ο Σαμαράς είπε στον Κεδίκογλου κατέβασε τις ασφάλειες για να κρυφογαμίσουμε, ήταν πολύ πιο σκληρό από αυτό. Ισχύει. Και το έκανε και εξαιρετικά. Λοιπόν, τι έγινε. Μετατοπίστηκε από τα νεοφιλελέδια, δημοσιογραφάκια, ετσέτερα, ετσέτερα, έως και αριστεροί. Ενοχλήθηκαν. Χαρακτηριστική περίπτωση Πετρουλάκη στο πρωταγκόν. Άντε, γεια σου. Με τον οποίο μίλησα μετά, με όλους μίλησα. Mm-hmm. Λέει πάντως κάτι πολύ ενδιαφέρον που δεν έχει να κάνει με εσένα στο τέλος. Εντυπωσιάστηκα. Ναι. Οφείλω να πω ότι την ώρα που πήγαμε στην ΕΡΤ, εγώ τους είπα, παιδιά, μην το βγάλετε έξω. Άστε το να εκτονωθεί στο προαύλιο. Ήταν μια σάτυρα που την παίζαμε 2,5 χρόνια. Δεν ήταν κάτι που το κάναμε για την ΕΡΤ. Το νούμερο του Μουστάκα έγραψα για την ΕΡΤ. Αλλά τα παιδιά μέσα στη λύσα τους και στη ροή και στο χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, διότι γινόταν τη μουρλή εκείνη την ώρα. Δεν υπήρχε κεντρικό. Δηλαδή, το ένα γραφείο μας έλεγε κάντε αυτό και το άλλο γραφείο. Ήταν ένας χαμός. Βγήκε, τέλος, έκανε το θέμα και τα λοιπά. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις που δεν τις έχουν κάνει. Αποκλείεται να συνεχίσω να δώσω σε αυτό το άθλιο υποκείμενο, γιατί τα αλλάξαμε μετά, που ξεκάνει φιλοαρμονικές και έβαλε τρομάρα του στο υγεία στην ποδάρα του. Όπου το ξανά είπαμε, το είπαμε με αυτό το στίχο. Μα μου γράφει σε κάποια άλλη στιγμή ότι δεν μου είναι αντιπαθής, αλλά δεν θέλω και τα ραβέρια. Από αυτό στο άθλιο υποκείμενο υπάρχει μια. Άκουσα να δεις. Δεν μου είναι αντιπαθής πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχω μαζί του. Τα ραβέρια. Τα ραβέρια. Δεν θέλω να τον αναφέρω. Okay. Έκανα την πλακάρα που έκανα με τα μούτρα του. Και όπως μου είπε και ένας γιατρός, μην τους ατηρείς γιατί μετά γίνονται υπουργοί. Γελάνε από πάνω, πρέπει να σου πω αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζομαι να κατεβάσω τα χέρια να σου ρίξω ατάκα, αλλά γελάνε από πάνω. Λοιπόν, ερώτηση. Ερώτηση. Ο καλλιτέχνης. Θέλω να σου κάνω. Ναι, πες το, χώσε. Άστο, χέστο. Χώσε, δώσε. Άμα δεν έχεις, είναι να δίνεις. Δώσε.
Αυτό που πραγματικά με τρέλανε είναι ότι μετατοπίστηκε όλο στο ότι κατηγορήσαμε μια γυναίκα η οποία είχε βγάλει τα βρακιά της, τα παιδιά της. Φιλιότανε με τον άντρα της επανειλημμένο στα εσπρέσο, στα έτσι και στα αλλιώς. Και θεωρήθηκαν αντιφεμινιστής και ότι δεν φέρθηκα καλά σε μια κυρία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θεωρώ τρελή μετατόπιση του αντικειμένου. Και η ερώτηση που σκεφτόμουν εγώ είναι η εξής. Λοιπόν, φεύγω από τα γκοσιπιάσματα. Ναι, τους φοβάμαι τους νεοφιλελέδες. Ναι. Τους τρέμω. Είναι πάρα πολύ προβληματικοί. Κυρίως επειδή δεν έχουν ιδεολογία. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι νεοφιλελέδες. Οι χειρότεροι νεοφιλελέδες, κατά τη γνώμη μου, είναι οι τέως αριστεροί. Νομίζω ότι οι νεοφιλελέδες. Τα κουρώ από τα κόμματα της αριστεράς. Αν εξαιρέσεις, για παράδειγμα, και τη σχολή του Σικάγο. Ναι. Λοιπόν, το δόγμα του σοκ και. Οι νεοφιλελέδες δεν έχουν στέρεη πολιτική ή οικονομική ιδεολογία. Okay. Σε αντίθεση, εντωμεταξύ, τι γίνεται. Ποιοι δε χωνεύουν τους νεοφιλελέδες περισσότερο από όλους. Ποιοι, για πες. Κλασικοφιλελέδες. Διότι σου δάει το σωστό μαγαζί. Και αυτό, σωστό και αυτό. Διότι ο κλασικοφιλελές πιστεύει στην Αμερικανική Επανάσταση. Καταρχήν, το νεοφιλελές πρέπει να το παραδώσουμε. Είναι νεολογισμός που τον εισήγαγε ο Μανιάτης. Ισχύει. Ναι. Αυτός τον εφήβρε, αυτός τον καθιέρωσε. Έτσι. Και όπως επίσης και τα paying roll τα λεγόμενα, ας πούμε. Τα paying roll δεν είναι επικίνδυνα, διότι πληρώνονται, κάνουν τη δουλειά τους, τέλος. Ισχύει. Αυτοί που θέλουν να γίνουν paying roll και γλύφουν πάρτε και εμένα, είμαι καλό παιδί, είναι το πρόβλημα. Είναι οι χειρότεροι, ναι. Είναι αυτοί που κάνουν ζημιά στα έντυπα, είναι αυτοί που εσύ κάνουν... Εσύ ξέρεις αν κάποιος είναι payroll πριν πας να του μιλήσεις. Φαίνεται από το τι κολόνια φοράει. Μάλιστα. Sorry κιόλας. Έχεις μιλήσει σε payroll. Σε εισαγωγικά το έχεις λέω μιλήσει αυτό. Σε payroll. Κοίτα, είναι κάτι το οποίο εμένα με βγάζει από τα ρούχα μου, για παράδειγμα. Ότι η Ελλάδα είναι μικρό χωριό, κακό χωριό. Και οι περισσότεροι τα παίρνουν από αλλού. Άκουσα να δεις. Η Ελλάδα είναι μικρό χωριό, κακό χωριό. Μαθαίνονται όλοι. Μαθαίνονται όλα. Ποιοι τα δίνουνε. Αν δεν τα δίνουν τα αφεντικά, τα δίνουνε αυτοί που τα κουβαλάνε από τα αφεντικά. Κατάλαβες. Δηλαδή, εμένα μου έχουν καρφώσει payroll. Τα τσιράκια. Ναι. Αυτοί που πήγαν το φάκελο. Βγάζεις κάτι. Όλα είναι γνωστά στον τόπο αυτό. Βγάζεις κάτι προς τα έξω. Ένα τραγούδι, ένα θεατρικό, έναν μονόλογο, ένα κείμενο, μια εκπομπή. Να. Φερρυπίν. Καλά το λες, γιατί είμαι και στον κόκκινο αυτό τον καιρό. Λοιπόν, και πριν στο Βήμα FM. Και χώνεις αγρίως. Ναι, περιέργως και στο πληρώνεις Βήμα. Πληρώνεις το κόκκινο. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ελάχιστα, αλλά ναι. Okay. Κάνεις δουλειές χωρίς να πληρώνεσαι. Ναι. Παρενθεσούλες ναι. Είναι αυτές. Ναι, βεβαίως. Πολλές. Φέτος έκανα 2-3. Λοιπόν. Αλλά είναι αυτό που λες, παιδιά, εγώ δεν παίρνω λεφτά από εκκλησία. Δηλαδή, αν πρέπει να κάνω κάτι, γιατί πρέπει να γίνει κάτι, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα αλλιώς, γιατί ήρθαν, ας πούμε, 5 απόφοιτοι του θεάτρου τέχνης φέτος και μου ζητήσαν να κάνω ένα έργο μαζί τους. Το έκανα. Από τη στιγμή λοιπόν που βγαίνει προς τα έξω, σαν τα παιδιά που φεύγουν από το σπίτι, ακολουθεί μια δική του ζωή μέσα σε άκρες. Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο που είδαμε πριν ή σε μια εκπομπή που θα μπορούσα να έχω κάνει εγώ, που παίρνει άλλες διαστάσεις. Έχουμε ευθύνη απέναντι στις διαστάσεις που μπορεί να πάρει κάτι το οποίο σαν opinion leader, φυσικά. Μετά από, δηλαδή, φυσικά. Πού το πάω. Φυσικά. Δεν έχω καμία όρεξη να το παίξω αυτή τη στιγμή σαβοναρόλα ιερά εξέταση, πολλό δε μάλλον που η ιερά εξέταση της εποχής μας είναι η πολιτική ορθότητα. Καμία όρεξη. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι, έχεις σκεφτεί ότι όταν λες θέλω να μπουφλήσει το Βενιζέλο ή... όταν λες μια χοντράδα σε εισαγωγικά για κάποιον, κάποιος μπορεί να το πάρει και να το κάνει. Γιατί το λέω αυτό για τον Βενιζέλο. Γιατί δεν λέω θέλω να μπουφλήσει το Σαμαρά. Δεν ξέρεις γιατί. Φαντάζομαι γιατί. Δεν ξέρουμε όλοι γιατί. Μπορεί να υπάρχουν και πολλά διότι. Δεν ξέρουμε όλοι το γιατί. Περιμένετε από μένα να πω ένα καλλιτέχνη, μουζικάντη, εργάτη να πει σε μια τηλεόραση νύχτα, ώρα, το γιατί θέλω να πάρω ικανοποίηση από το χειρότερο μούτρο που βγήκε στην πολιτική ζωή της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια. Τον έχεις γνωρίσει. Όχι μόνο αυτό, έχω πάρει και βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί υπουργίας του. Από το χειρότερο μούτρο που έχει βγει
στην πολιτική ζωή τα τελευταία 50 χρόνια. Το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν όλοι. Δεν το λέω εγώ. Γιατί το πήρες το βραβείο? Δεν το ξέρεις τότε, δεν το πίστευες? Γιατί δεν λες εγώ από τα χέρια σου δεν το παίρνω το βραβείο? Αυτά είναι η λογική των νεοφιλελεύθερων. Όχι, μπορεί να είναι η λογική του Σάρτρ. Γιατί πάει στο χουντικό φεστιβάλ αφού έχουμε χούντα. Όχι, μπορεί. Είναι, κάτσε, ο Σάρτρ ήταν νεοφιλελές. Καθότανε στον Ντε Μαγκό με την Μπομβουάρ, έρχονται, του λένε, πήρατε τον Νόμπελ. Και λέει, δεν με αφορά τον Νόμπελ. Με συγχωρείς πάρα πολύ, το βραβείο αυτό ήρθε από τα χέρια εργατών του κινηματογράφου. Δεν ήρθε από τον Υπουργό. Μάλιστα. Ναι, όντως, ο Σάρτρ απέρριψε συνολικά και την Σουηδική Ακαδημία. Δεν ήρθε από τον Υπουργό. Σκέφτεσαι απλώς ότι... ήταν Υπουργός. Σκέφτεσαι ότι... Και εκεί. Η ψυχοκορώνα σου... Δεν έχει αφήσει υπουργείο που να μην το έχει πάρει. Και ο καρδιακός αλλαγμός σου... Και στο φινάλε, σκασίλα μου κιόλας, να σου πω και την αλήθεια. Απλώς πιστεύω... Και η σκορδοκαήλα αυτή ακόμα... Επειδή πιστεύω στη δικαιοσύνη... Ναι. Στη συμπατική δικαιοσύνη πιστεύω. Okay. Ότι θα μάθουμε γρήγορα το ποιόν πολλών από αυτούς που με ένα φόνο αλλάζουν ατζέντες. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί ξανά ο ψυχαλαλαγμός σου, η καρδιακή σου κορώνα, η σκορδοκαήλα σου μερικές φορές απέναντι σε μερικά πράγματα να προσληφθούν από ένα μέρος των Ελλήνων που έχει χάσει λίγο την μπάλα και είναι λίγο στα χάγκελα και να λειτουργήσουν διχαστικά? Περισσότερο διχαστικά από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Άλλο ένα λιθαράκι από σένα. Άκουσε να δεις κάτι. Ποτέ δεν περιμένεις από έναν καλλιτέχνη να κάνει αυτή τη ζημιά. Mm-hmm. Εξάλλου, έτσι κι αλλιώς, εμένα η ταυτότητά μου, η ακουστική μου ταυτότητα, να το πω εγώ, έτσι, είναι ερωτική. Δεν χαρακτηρίστηκα ποτέ πολιτικός καλλιτέχνης όσον αφορά τη μουσική μου. Μόνο στον Αριστοφάνη, όπου εκεί είχα να διαχειριστώ ένα κείμενο το οποίο έτσι κι αλλιώς κάνει αυτή τη δουλειά. Και μάλιστα, για σκέψω αυτόν τον κακομοίρη που έχει πει τα χειρότερα για 3.000 χρόνια διαφθορά και ήταν υποτίθεται συντηρητικός. Θέλω την πρώτη λέξη που σου έρχεται στο νου. Την πρώτη. Μία. Αντώνης Σαμαράς. Μούφα. Αλέξης Τσίπρας. Συμπαθητικός. ΚΚΕ. Με όλα του τα λάθη, το ρίχνω στο καλάθι. Ανταρσία. Όχι, το ρίχνω στο καλάθι. Mm-hmm. Έγινα αντιληπτός. Δεν το πετάω στο καλάθι. Η Ανταρσία για μένα είναι η πιο σοβαρή, αριστερή, θες, επειδή οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι επιστήμονες, είναι σοβαροί θεωρητικοί της αριστεράς. Και επίσης αυτό που με βάζει να την έχω εκεί που την έχω, πέρα από ότι είναι μικρό κλαμπ, είναι το γεγονός ότι είναι καθαρή. Ανεξάρτητη Έλληνες. Μπούγιαβλος. Σκάι. Γενικά όλο το σύστημα. Σκάι. Και οδηγώντας τα ανακλαίες. Πάμε διαφημίσεις. Φίλες, φίλοι. Κραουνάκης. Περισσότερος. Σε λίγο. Εδώ. Λαός αφελής και ευκολόπιστος. Τον αγαπάς όμως. Το έχει πει ο Σολωμός. Τον αγαπάς όμως. Συντάσσεσαι με τον Σολωμό. Καλέ και αγαπημένε, λέει ο Σολωμός. Συντάσσεσαι. Βέβαια. Συντάσσεσαι γενικά με τους ποιητές. Όχι, συντάσσομαι με τους ποιητές. Με τους ποιητές. Και είχαμε στον Αριστοφάνη αυτή τη θεϊκή παράβαση. Του Μύρη, η οποία έκανε θράψη παντού, δηλαδή ήταν συγκινητικό στη Δημισοάρα, στη Ρουμανία, να σηκώνει το κόσμο όρθιο.
την ώρα που φεύγαν τα ονόματα των ποιητών πάνω στους υπότιτλους. Σε τι γλώσσα το κάνατε? Είχατε στα ρουμάνικα και στο Λονδίνο και στην Τουρκία όπου παίξαμε. Στο κείμενο του Γιώργου Σόπου. Ναι. Έγινε χαμός αυτό, οι ποιητές να σχεδιάσουν το πλάνο της ανάπτυξης. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ αυτό? Δηλαδή, σκέφτομαι ότι από τον Πλάτωνα που μιλάει για τον βασιλιά φιλόσοφο. Άκουσα να δεις. Διότι δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Όλοι έχουν πάρει την εξουσία εκτός από τους καλλιτέχνες και τους ποιητές. Μήπως τελικά. Θα τα καταφέρναν οι καλλιτέχνες να είναι τόσο. Αγία, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω. Μήπως. Μήπως τελικά τον καλλιτέχνη. Τώρα έχουμε αυτούς τους συγγραφείς του διαδικτύου που είναι σε διάφορα συμβούλια, διαβούλια κλπ. Χωμενίδη. Αναφέρεις βαρά καρφωτή στο Χωμενίδη αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω καθόλου ονόματα γιατί μερικού. Τους εκτιμώ σαν έργο. Mm-hmm. Το θέμα είναι οι ίδιοι δεν εκτιμούν τον εαυτό τους σαν έργο. Μήπως η πρόθεσή τους είναι καλή και οι ενέργειές τους μπορεί στο τέλος να δικαιώσουν τις επιλογές τους. Δηλαδή, αν ο Χωμενίδης, ευθέως, είσαι στο ευθέως. Δεν θα κάνω τον κακό άνθρωπο. Αν οποιοδήποτε Χωμενίδης πάει και ανασυστήσει το τρίτο πρόγραμμα και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Οποιοδήποτε Χωμενίδης που έχει γράψει το σοβό παιδί. Δεν πάει, αγάπη μου, σε μια καρέκλα μιας προσνερίτ, προσνερούτ. 250 ευρώ το μήνα. Άκουσα να δεις κάτι. Το κάνει επειδή το πιστεύει, ενώ εσύ το δέχεσαι. Άκουσα να δεις κάτι. Να τελειώνουμε. Θέλουν να τα κλείσουν τα μαγαζιά. Εντέλλονται να τα πάψουν. Αν θέλανε να συνεχίσουν τα μουσικά σύνολα, δεν θα τα καταργούσανε. Εντέλλονται από τις Τρόικες και από το Δουνουτού τα μαγαζάκια να κλείσουν. Τα ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Το παιχνίδι παίχτηκε την ώρα που μπήκε το περίστροφο στον Κρόταφο. Τι θα κόψουν? Αν θα κόψουν από τους εξοπλισμούς που τα συζητάνε τώρα, παρακολουθούμε κιόλας, δεν είμαστε ανόητοι. Ή αν θα φάνε τα κεφάλια στην ΕΡΤ. Τα φάγανε. Η εντολή είναι να κλείσουν τα μαγαζιά. Και να ξανανοίξουν με το 1/5 του προσωπικού. Το λέμε στην παράσταση. Εάν. Το λέμε, ελάτε να μας δείτε. Τα λέμε όλα με τον ωραιότερο γλυκύτατο τρόπο και χωρίς να φύγουμε κανένα. Κακογιάννη, πρόσωπο. Κάτσε να πάρουμε μια γεύση. Κανένα πρόσωπο. Κάτσε να πάρουμε μια γεύση. Γιατί τα λέω στις τηλεοράσεις, αλλά στην παράσταση δεν κοιτάμε το πάθος του κόσμου. Το τι τραβάει. Θέλω λίγο πάθος κόσμου. Θέλω λίγο πάθος κόσμου. Δώσε. Γιατί πρέπει τώρα αυτό? Γι' αυτό, επειδή μιλούσες για ΕΡΤ. Μόρα δεν θα πάρουμε ούτε μια επιδότηση. Άμα με μισούν όλοι. Να σου πω, μπορούμε να ζήσουμε. Καλά, εντάξει, υπάρχει ο στίχος. Καλά, με αγαπούσαν δύο κυρίες από τράπεζες, πάει και αυτές. Υπάρχει ο στίχος. Υπάρχει ο στίχος που ξεπατώνει ανηλαιώς, που λέει ήταν συμφωνημένο να έχω μαύρα γεράματα. Μαύρα γεράματα, είπα, αυτό πάρτο και από τη δική μου αυτό γενιά. Αυτό πρέπει να πω ότι αυτό το medley το φτιάξαμε σε απόλυτο κρεσέντο. Έτσι κεφιού μας το έκανε δώρο η Νικολακοπούλου και το κάναμε στο σπίτι σε ένα απόγευμα στο καφεδάκι μας και πραγματικά είχαμε γελάσει πάρα πολύ. Να σου πω, από τα παιδιά το, επίσης ήταν πολύ ωραίο αυτό το ακριβό μου μνημόνιο Μαύρο Χαράτσι. Μαύρο Χαράτσι. Να το πούμε το κόνιο. Από τα παιδιά που είναι στη Σπύρα 25-35 που παίζει. Εκτός αν πιστέψουμε τον κύριο Πρωθυπουργό που λέει ότι σε κάποια χρόνια τέλος πάντων θα είμαστε μια χαρά. Πολύ δυσπιστούμε απέναντι στην εν λόγω εξαγγελία. Αυτό τη βγήκε να πει, θα έχουμε Wi-Fi, εμένα με έστειλε. Ναι. Γιατί? Κάτσε, περίμενε. Ο Δήμος Αθηναίων, okay. Ο Δήμος Αθηναίων okay. Θα σε στεγάζει. Πες ότι είσαι άστεγος. Εντάξει. Ότι είσαι στον δρόμο. Είδες και εγώ καημένος μόλις ήρθα, είπα. Ο Δήμος Αθηναίων, εντάξει, Wi-Fi. Θα σε βάζει σε ένα παροπλισμένο γυμναστήριο. Μωρό Στεφανής είχε δίκιο. Θα μας βάλουν όλους μπροστά σε μια οθόνη. Τα συσίτια θα σου δίνουν ένα τρως. Θα βοηθάει και ο Σκάι και η Αρχιεπισκοπή. Και χιούμορ μπορούμε να κάνουμε. Και θα έχεις αλλά εδώ, Wi-Fi από το Σαμαρά. Τι άλλο θες από τη ζωή? Χιούμορ μπορούμε να κάνουμε, αλλά εδώ ξεπουλήσανε συνειδητά. Εγώ το λέω. Έχω γίνει αντιπαθής. Το λέω. Το ψάρι βρωμάει από το Πασόκ. Ναι. Και όχι το Πασόκ βρωμάει από το κεφάλι.
Ελάτε στην είναι παράσταση. Είναι και λερναία να πάρει το Πασόκ. Έχει πολλά κεφάλια. Ελάτε στην παράσταση που λέμε νόστιμα. Όχι, δεν βρέθηκε κανένα σοβαρό αρχηγό όλα αυτά τα χρόνια την ώρα που έγινε αυτό το deal με την Ευρωπαϊκή Ένωση να πει: παιδιά, έχουμε ειδικό προϊόν. Σε ένα τόπο, για να μιλήσουμε λίγο αλήθεια, mm-hmm. που κάθε μεριά του, κάθε χωριό του έχει ένα έως πέντε ειδικά προϊόντα μοναδικά στον κόσμο. Μόνο τα 3.000 φυτά που έχει η Ελλάδα, αν τα έχει μπραντάρει, ακόμα και διαδικτυακά, το έχω πει εκατομμύρια φορές σε όλους τους φίλους μου στα υπουργεία που είχα κατά καιρούς. Δεν είναι τίποτα να βάλεις τις γριές στα χωριά και τις γυναίκες να μαζεύουν χόρτα και να τα κάνεις ένα μπραντ το οποίο να είναι διεθνές μπραντ. Το λέω και στον αέρα για πρώτη φορά. Έχουμε όμως πακτωθεί. 3.000 χόρτα. Έχουμε όμως πακτωθεί. Αυτή είναι η δική μου αιμονή. Όχι. Όχι. Δεν θέλανε τίποτα αν δεν υπήρχε από πίσω μίζα. Τέλος. Και οι μίζες λειτουργούν καλύτερα. Ακούγαν τις προτάσεις και κοιτάζανε τι λεφτά θα πάρουν όλοι. Τέλος. Να τελειώνουμε. Δεν θέλανε καμιά ιδέα που να προωθεί τον τόπο. Αν δεν υπήρχαν από πίσω μηδενικά για τις τράπεζες. Δικά τους, στην τσέπη. Ήρθε κυρία από την Αυστραλία να δώσει λεφτά στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν θα πω επιποίου υπουργού, πάμπλουτη. Και δεν τη δεχότανε και της είπε γραμματέας, δεν μας είπατε τι θα πάρουμε. Και πήρε το ταξί, γύρισε στο αεροπλάνο και γύρισε στην Αυστραλία. Πάμπλουτη Ελληνίδα. Γιατί εγκαταλείψαμε τα χωριά μας. Και υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσουμε. Γιατί, κοίταξε να δεις. Ενώ είναι και αυτό μέρος του σχεδίου. Αυτό πήγα να πω πριν, πάνε, ότι μας έχουν πακτώσει σε 15 επί 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Να φρενάρουμε λίγο τώρα, γιατί τα πάμε τα βαριά. Εάν δεν ξαναβρούμε οι δεινοπαθημένοι αυτή τη στιγμή άνθρωποι της επικράτησης, mm-hmm. τη σχέση μας με τη γη μας και με τον οικοκυριό μας, μου λένε πώς επιβιώνεις χωρίς λεφτά τόσα χρόνια με τη σπήρα. Μα είχαμε κάνει πρόβα στη φτώχεια. Και έχω τη χαρά αυτή τη στιγμή στο πρώτο μέρος που είναι 1:20, 1:30 ώρα να καμαρώνω 10 ανθρώπους που με πιστέψανε μέσα στα χρόνια να κάνουν προσωπικές επιδόσεις υψηλού επίπεδου, να γουστάρουν όλοι, να γουστάρει ο κόσμος, να φυσάνε να τους καταχειροκροτάνε και να κάθομαι κι εγώ σαν πια μεγαλύτερο στο καμαρίνι να περιμένω να έρθει το διάλειμμα και να βγω στο δεύτερο μέρο να δώσω το δώρο στον κόσμο ότι λέμε αγαπημένα τραγούδια. Από αυτά τα παιδιά που είναι 25-35 ή ο Μουστάκας, ας πούμε, κάνει ένα μνημείο. Και όχι μόνο. Ο Μπουγιώτης και η Έδεν είναι δύο φωνές οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Ο Γούσιας, ο Γεροντίδης, ο Σάκης, ο Καναθανάσης, ο Τζέρομ φυσάει, κάνει την Όπρα Κόπρα, κάνει μια τηλεπαρουσιάστρια υπέρα. Από το κανάλι της Κουλής. Ναι, κανονικά. Όπρα Winfrey. Αυτό. Όπρα Κόπρα από το κανάλι της Κουλής. Από αυτά τα παιδιά τι ακούς. Θέλω να πω το εξής. Είμαστε φτώχεια, είμαστε μια περιμένουμε γενιά. Περιμένουμε να έρθει δηλαδή, καθημερία για να πληρώσει τα νίκια του. Sorry κιόλας. Αυτή τη στιγμή. Για να λέμε και την αλήθεια. Θέλω να πω, εσύ κάνεις το κυκλοφορό και οπλοφορό το 85. Ναι. Είναι μια εποχή. Μέσα σε άκρες, μην το πάρεις αυτό το πράγμα ούτε ως αιτίαση, ούτε όχι, αλλά σκάει ψόγο. Κάτι καινούριο, ναι. Λοιπόν, σκάει αλλά κάτι σκάει καινούριο. Κάτι καινούριο. Η τεχνολογία ακόμα της εποχής βοηθάει την δυνατότητα του big hit. Διότι εδώ με την πολυδιάσπαση του μηνύματος. Κάτσε ρε. Με το κυκλοφορό έγινε το εντελώς αντίθετο. Ήταν η στιγμή που ήταν όλα στην αρχή της πλαστικάς ναι. και σκάει ένας ακουστικός δίσκος. Με όρθια μπάσα, με ακορντεό. Δεν εννοώ τη μουσική τεχνολογία. Εννοείς το ραδιόφωνο. Το distribution. Το ραδιόφωνο μόνο. Εννοώ τη διάχυση. Αλλά του μην φανταστείς, όχι ελεύθερη ραδιοφωνία, το δεύτερο πρόγραμμα. Και δεύτερο πρόγραμμα. Αλλά μιλάμε γιατί για μία εποχή. Δεύτερο πρόγραμμα. Μιλάμε για μία εποχή. Και γιατί στο δεύτερο πρόγραμμα ήταν αρχηγός μία γυναίκα η οποία ήξερε μουσική. Που βάζαμε το LP. Και υποδιευθύνης ο Νότης Μαυρουδής. Που βάζαμε το LP όμως στο Torrent. Και κάναμε κασέτες και τις έδινε ο ένας τον άλλον. Ήταν άνθρωποι που είχαν προσωπικό πολιτισμό. Μαζί σου, 1000%. Πού το πάω. Ότι τότε και με την βοήθεια της τεχνολογίας διάδοσης του μηνύματος, που είναι συγκεκριμένη, δεν υπάρχει αυτός ο ρημαγδός που υπάρχει τώρα. Η λάμπα ήταν πάλι. Μπράβο, αυτό λέω. Η λάμπα ήταν πάλι. Δηλαδή είχαμε λιχνία, δεν είχαμε διαδίκτυο. Ζούμε η εποχή του διαδικτύου.
Λένε, ναι, αλλά και δώσει και ελευθερίε. Λένε και θεό. Μα δεν το εγώ πάω κοντρά στο διαδίκτυο. Τα τραγούδια το Γενάρη από το διαδίκτυο. Δεν θα τα κυκλοφορήσω χωρίς να κάνω CD. Δεν το πάω κοντρά στο διαδίκτυο καθόλου το επιχείρημα. Σκέφτομαι ότι η εποχή του διαδικτύου δεν ευνοεί τη δημιουργία στέρεων superstar. Ένα το κρατούμενο. Όλα είναι παροδικά. Φεύγουν. Τσουλάνε. Λοιπόν, και το δεύτερο. Δεν θα το έλεγα ένα μεγάλο καλλιτέχνη ότι δεν αφορά. Mm-hmm. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το εξής. Το να φτιαχτεί ο μεγάλος καλλιτέχνης είναι το πρόβλημα. Αγιά σου. Ωραία. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Γιατί όλοι είναι στην ευκολάτζα. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά τα παιδιά αλλά δεν ζουν το 85. Αλλά ο μεγάλος καλλιτέχνης κάνουμε όλοι το yes. Δηλαδή όταν έσκασε ο Άντωνης στο Λονδίνο και στην Αμερική είπαμε όπτς, να τη μούρη. Sky ο Rufus Wainwright λέμε να τη μούρη. Το ακούμε το κάτι. Εδώ κάνουμε το τόσο τόσο. Τα παιδιά αυτά τι σου λένε. Τα οποία αυτό που προσπαθώ να πω το σύνορα είναι ότι δεν είναι ενδεχομένως σε θέση να καρποθούν την υλική γλύκα μιας χοντρής επιτυχίας. Πόσο πιο απλά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Επιβιώσαμε. Mm-hmm. Πήγαμε στα Λονδίνα, πήγαμε σε επιδαύρους. Μεροκάμα το βγαίνει. Είμαστε και πολλοί. Κόντρα ερώτηση. Είμαστε και πολλοί. Κανονικά σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ένας ιδιώτης καλλιτέχνης είχε δώσει τον εαυτό του 15 χρόνια mm-hmm. για να κάνει μια πολεμική, σε εισαγωγικά, ομάδα τέτοιου επίπεδου, θα ήταν στις μόνιμες καταστάσεις της κρατικής επιχορήγησης. Κάτσε να δούμε τον Τζορδάν. Δεν το ζήτησα ποτέ. Περίμενε. Ούτε και το θέλω. Θα δούμε Τζερό Μουστάκα σε μισό λεπτό. Έλα, πού, ποιος. Επιδοτήσεις επιχορηγήσεις έχεις πάρει. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Σε έχουν βάλει κάτω, έχει ακουστεί πράγμα, ξέρω εγώ, τα σχετικά. Χαίστηκα. Κατευθύνω στα φρύδια σου. Ήταν δουλειά του Πασόκ να με, όπως μου στέλνε κάθε φορά τις δώες στο σπίτι όποτε τα χωνα. Βρήκανε κάτι εκεί στα τέρμινα, ας πούμε, από μια επιδότηση που είχε πάρει Σπύρα από τον ΟΕΒ. Πληρώσαμε τα 15 ετών από αυτά τα χρήματα. Έχεις νιώσει ποτέ διαπλεκόμενος? Πας καλά, ρε. Κάτσε, ρε, δεν πρέπει να ρωτήσω. Δεν είχα ποτέ διαπλοκή με ανθρώπους της πολιτικής ζωής. Όλοι ξέρουν ότι είμαι αριστερός. Mm. Ακόμα και αν είχα κάποιους φίλους σε κάποια κόμματα, ας πούμε, είναι φίλος μου ο Πέτρος Ευθυμίων, ξέρω εγώ, είχαμε βρεθεί δύο φορές στο σπίτι του Καραμαλή με την τώρα τη Βυζοβίτου και είχαμε φάει. That's all. Πασόκ το 81 ψήφισες. Ποτέ δεν έχω ψηφίσει Πασόκ, μόνο με τον πατέρα μου τον καημένο. Όταν λέω εγώ ο καλός Πασόκος είναι ο νεκρός Πασόκος, αυτό εννοώ. Ότι οι καλοί Πασόκοι που πιστέψανε στο κόμμα αυτό. Συνδυάνες. Πεθάνανε. Κάτσε να δούμε τα παιδιά. Ναι. Δώσε παιδιά. Όταν έχω εσένα. Έχεις ερωτευτεί τον Κακογιάννη? Ενώ το χώρο εκεί πέρα. Όχι, κοίταξε. Ο Μιχάλης ήθελε να πάμε εκεί. Mm-hmm. Από χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα στην Αθηναίδα. Αυτή την δημοκρατία mm-hmm. με το λουλούδι στο χέρι. Και φέτος η Ξένια μου είπε: λάτε πια, πρέπει να συντονιστούμε. Και χαίρομαι γιατί. Ήμασταν η αφορμή να μαζευτεί πολλοί κόσμος εκεί φέτος. Έχει πολλές ώρες εκδηλώσεις. Έβλεπα μία συνέντευξή σου που έδωσε σε συναδέλφους πάνω στη Θεσσαλονίκη και κάνεις το εξής συγκλονιστικό. Αλλάζεις τα εισιτήρια 2-3 μέρες πριν από την παράσταση και τα φτηνένεις, τα πηγαίνεις περισσότερα στη ζώνη των 10 ευρώ, διότι γυρνάς και λες ότι δεν αυτό θέλω το να έκανα υπάρξει. Το 11, ναι, ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, και γυρνάς και λες. Το 11 έπαιξα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να υπάρξει ούτε ένας Θεσσαλονικεύς. Που να θέλει να έρθει. Που να θέλει να έρθει και να πει δεν μπορώ. Ναι. Και μετά μου πετάς την ατάκα ότι η κρίση από το Χαλάνδρι και πάνω δεν ισχύει. Έλα τώρα. Έλα, παιδιά, να ξέρουμε και τι λέμε. Να ξέρουμε γιατί λέμε κάτι. Mm-hmm. Δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν φτωχές οικογένειες από το Χαλάνδρι και πάνω ή ότι. Εννοώ για την Αθήνα, για την περιοχή Αττικής, έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν φτωχές οικογένειες στο Κοροπή ή στα Μεσόγεια. Εννοώ ότι οι ΕΚΑΛΕΣ και τα ΕΤΣΕΤΕΡΑ δεν. Απλώς έχουν κρύψει τα 4x4 και δεν βάζουν νερό στις πισίνες. Λες. Και τις βάζουν γκρι για να μην κουκλάρονται. Κι αν όχι.
Αν σου πω για παράδειγμα ότι εγώ ξέρω άνθρωπο που είναι στην Εκάλη που έχει αναγκαστεί να πουλήσει το οικόπεδο του σπιτιού του όλο σε σημείο που. Πόσες χιλιάδες τετραγωνικά είναι το σπίτι. Είναι πολλά, αλλά το έχει κληρονομήσει. Τι να κάνει, είναι άνεργος αυτός, από τη γιαγιά. Εντάξει. Ας φωνάξει να μείνουν άλλοι 10. Mm-hmm. Έλα, πελάτε στην παράσταση, παιδιά, τα λέμε όλα και γελάμε. Να μια καλή πρόταση. Πόσα τετραγωνικά. Πού να μια καλή πρόταση για να του κάνω. Ο καλλιτέχνης. Ας φωνάξει άλλους 10 ανθρώπους να έχει και παρέα. Ο καλλιτέχνης. Μην κάτσει μέσα στα δωμάτια και κυνηγάει τη σκιά του. Και δύο σπουδαίους καλλιτέχνες. Για να βγάλει. Το σπουδαίος θα το πούν οι ιστορίες μετά του θανάτου. Αφήστε τα δύο σπουδαίους. Είμαι εργάτης μουζικάντης καθημερινότητας. Κοίτα. Εντάξει, κατάφερα, υπάρχουν κάποια πράγματα, δεν με υποτιμώ. Η πληρωμένη απάντηση ήταν, μα δεν αναφερόμουν σε σένα. Εντάξει, για λέγει. Ο καλλιτέχνης, και δύο σπουδαίους καλλιτέχνης. Για να μπορέσει να γίνει αυτό το ηχείο. Διότι αντιλαμβάνομαι ότι κάπως έτσι πάει η λειτουργία του πράγματος. Τι θυσιάζει. Πίτα ολόκληρη σκύλο χορτάτο δεν δέχομαι. Τι θυσιάζει. Συμφωνώ. Αυτό που ίσως χαίρονται οι άνθρωποι, οι άλλοι. Δουλουδού. Δουλουδού, να μην έχεις εργάσει με το Σάββατο. Και να πας με τους φίλους σου να τα πιείς, και να πας σε ένα σινεμά, και να σηκωθείς να φύγεις μια εκδρομή. Μονοχρόνος. Μονοχρόνος στο... Όχι, δεν λέω μονοχρόνο, μιλάω και για feeling. Στο δισάκι με τις θυσίες. Μιλάω και για feeling. Να... Ξέρω εγώ, εντάξει, εγώ δεν έκανα παιδιά, δεν έκανα οικογένεια, αλλά έχω τα παιδιά μου. Mm-hmm. Η συντροφικότητα μακράς πνοής και διάρκειας συνάδει με μια έντονη καλλιτεχνική ζωή. Εννοείς ο γάμος. Εντάξει, ο γάμος για πολλούς είναι δεν μια σύμβαση. Αυτά, γιατί έχω 2-3 ανθρώπους στη ζωή μου που μείνανε για πάντα. Ο έρωτας μπορεί να μπλέξει με τη δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Γίνεται, το παθαίνεις αυτό. Γίνεται, ρε παιδί μου, να ερωτευτείς. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Έναν άνθρωπο. Μέσα στη δουλειά μου. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Το παθαίνεις όμως. Το παθαίνω, όχι. Κατά εξακολούθηση το έχω πάθει. Έχεις δηλώσει ότι είσαι διαρκώς ερωτευμένος. Ναι, με τους ανθρώπους, με τη ζωή, με την καθημερινότητα. Α, εντάξει. Με τον ήλιο, με το φεγγάρι. Δεν υπάρχει συνεχώς σκοτεινό αντικείμενο του πόθου. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που δεν έχω αυτό που θα λέγαμε σταθερή σχέση, δεν έχω σχέση καν. Mm-hmm. Με τα χρόνια και οι δυνατές σχέσεις γίνονται άγγελοι. Υπάρχει αυτό που λέμε ο άνθρωπος της ζωής. Έχω όμως, ναι, για μένα υπάρχει και δεν είναι ένας. Ο ένας υπάρχει. The one που λένε και τα κοριτσάκια στην Ασπερία. Ήταν περιέργο στη ζωή μου με όσους ανθρώπους αγάπησα και έμεινα μαζί, μου μείνανε. Η επιτυχία πάει χέρι-χέρι με τη χλεβή, πολλές φορές. Εντάξει, στην Ελλάδα επειδή είμαστε μικρό χωριό, κακό χωριό, θέλουν να τον δουν τον ακροβάτη να τσακίζεται καμιά φορά. Οι καταχρήσεις βοηθούν. Επίσης συγχωρούν οι Έλληνες. Αυτό είναι υπέροχο. Δηλαδή έξω ένα λάθος, ένα ατόπιμα, μία μη επιτυχία μπορεί να σε διαλύσει. Εδώ έχουμε πολλά παραδείγματα στην ιστορία, ειδικά του λαϊκού τραγουδιού. Άνθρωποι που πήγαν στην φυλακή και βγήκανε και ξανακάνανε, ξανατραγουδήσανε. Τους πιάσανε μια ναρκωτικά και... Χάσαμε και τον Λουρίντ την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι. Και καθόμουν και σκεφτόμουν οι καταχρήσεις. Ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου που γίνεται καλλιτέχνης μπορούν μέχρι και να τον βοηθήσουν, μπορούν να τον εξυπηρετήσουν κατά κάποιο τρόπο. Κοίταξε. Εγώ ως νέος εκτός από τα πολύ βαριά, μέσα στην νεότητά μου, έκανα τα δοκίμασα όλα. Τα πολύ βαριά ποια είναι? Τα ενέσιμα. Τα ενέσιμα. Δεν έκατσα πουθενά. Mm-hmm. Η σπίδα που είχα, η προσωπική σπίδα, η ενεργειακή μου σπίδα, ας πούμε, ήταν πάντα πιο γερή από οτιδήποτε και αν έπαιρνα. Μέχρι πόσο χρόνο είναι νέος ένας άνθρωπος? Τέλειωσα πολύ γρήγορα με αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Θα με δεις πάντα είμαι με το νεράκι μου. Επίσης,
δεν μπορούν να βγουν αυτά. Έχω κάνει επιδόσεις με τα κιλά μου, επιδόσεις 3 ώρες στη σκηνή μόνος μου, επιδαύρους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα αν είσαι. Σε ταλαιπωρεί το βάρος. Το διαχειρίζομαι. Έχεις χάσει πολλά κιλά. Ναι, το διαχειρίζομαι. Ναι. Μπήκα σε μία. Έχεις χάσει πόσο, 15-20 κιλά. Από το Μάιο έχω χάσει αυτό. Γύρω στα 20, ναι. Θα έκανες ποτέ μια επέμβαση? Καλά. Όχι ποτέ. Αυτό. Για δύο λόγους. Για λόγους εγωισμού, εγώ καιρός. Ναι. Στο τετράγωνο σήμερα. Στο τετράγωνο σήμερα. Ναι, στο τετράγωνο. Δηλαδή, δεν ανέχομαι σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο μπορώ να κάνω μια προσωπική πειθαρχία να μου το κάνει μια εγχείρηση. Βούλωστο. Σωστός. Τι θα ράψετε. Θα θυμάστε την ατάκα από τον Dolce Vita. Τι θα ράψετε για το γάμο τη μητέρα, το στόμα μου. Θα έπρεπε να αποποινικοποιηθεί η χρήση των λεγόμενων μαλακών ναρκωτικών? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Διότι θα αλάφρενε. Ναι. Και τους χρήστες αυτό. Δηλαδή δεν θα καπνίζανε όσο καπνίζουν. Η Ελλάδα του χρόνου ή του αντίχρονου. Επίσης έχω να πω κάτι. Πες το. Για μερικά από αυτά τα ελαφρά όπως τα χαρακτήρισες. Καμιά φορά αυτά που αυξάνουν το ήδη υπάρχον. Αν είσαι βλάκα, σε κάνουν πιο βλάκα. Αυτό το έχει πει ο Bill Cosby σε stand-up comedy, που γυρνάει και λέει, μα γιατί κάνεις, νομίζω κοκαίνη. No. Και λέει, διότι it amplifies, ενισχύει το χαρακτήρα μου. Και γυρνάει ο Cosby και του λέει, αν όμως είσαι πλάκας, τι γίνεται? Αυτό. Ενισχύεται. Δεν χρειάζεται. Αυτό. Δεν χρειάζεται. Έπειτα, πάλι θα ξαναπώ το εξής. Είμαστε στη χαρά του Θεού. Με μισό δάχτυλο τσίπρο, εγώ δεν πίνω κιόλας, δεν πίνω αλκοόλ καθόλου. Με μια βόλτα, με ένα τσιγάρο στην παραλία, με ένα καφέ, με ένα. Δηλαδή, εγώ σκάω με την. Έχω ένα MP3 ας πούμε της πιάτσης και σκάω το πρωί να πάω στο σταθμό. Κρύο βροχή, ήλιο, δεν με νοιάζει. Θα περάσω από, από την Καλυθέα, από τη Θησέως, θα πάρω τη φραπεδιά μου από ένα εκεί. Θα τη χώσω μπροστά και θα πάω. Είμαι ευτυχισμένος εκείνη την ώρα. Σε 2 ή 3 χρόνια θα είμαστε ως κοινωνία, στην Ελλάδα πάντα, πιο ευτυχισμένοι ή πιο ζορισμένοι από όσο είμαστε? Όχι, θα τα ξαναβρούμε. Και επίσης θα τα ξαναβρούμε. Τα καινούργια φτερά, το λέω. Θα τα ξαναβρούμε στους δρόμους στη χαρά με καινούργια φτερά. Απλώς ήρθε η ώρα να καταλάβουμε ότι αυτό που δανειστήκαμε με ευκολία και μας το παίρνουν τώρα πίσω με αιματηρές διαδικασίες. Επίσης λένε η κρίση έβγαλε αλληλεγγύες. Έβγαλε τον χαρακτήρα του καθένα. Ο καθένας έδειξε τον χαρακτήρα του. Τα σκατόπεδα γίναν πιο σκατόπεδα, τρώνε τους συναδέλφους ερεπεί οφθαλμού ο θάνατος στη ζωή μου και οι άνθρωποι που ήταν αλληλέγγυοι άνθρωποι και άνθρωποι καλοσυνάτοι και άνθρωποι βρήκαν τρόπους και διαχειρίζονται. Εγώ μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή να σηκώνω φίλους από κάτω που πέφτουν καθημερινά. Προς Θεώ δεν είμαι η Αγία Τερέζα, αλλά είμαι η Πατμόν για όποιον έχει την ανάγκη μου. Σε ευχαριστώ. Και εγώ, φίλε. Να είσαι καλά. Εσύ. Φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε μαζί τον Σταμάτη και την επόμενη Τετάρτη, Θεού θέλοντος, Sky επιτρέποντος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εδώ, να είστε καλά.